Καλά, ναι, βρέχει, ναι, σήμερα είναι πιο χειμωνιάτικος. Ναι, καιρός ήταν, θα έλεγα εγώ, γιατί υπάρχει και μια τρομο καιρό λαγνία, πώς να την πω, έρχεται η Μύδια, είναι και το τόσο έτσι, πώς το λένε, τρομακτικό το όνομα Μύδια. Εν πάση περιπτώσει, για μας μια χαρά είναι να χειμωνιάσει και λίγο. Δεν ξέρω βέβαια, αυτό αρέσει και στον κορονοϊό, του αρέσουν. Αυτό είναι το πρόβλημα έτσι, το μεγάλο, mm-hmm. Ναι, ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες ευνοούν την διάδοση. Mm-hmm. Αυτό γι' αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Σωστά, και παίζει αυτό με τη διπλή μάσκα τώρα. Θα μας βάλουν 2-2, θα τις φοράμε τις μάσκες. Να δω τι άλλο θα κάνουμε. Εμείς κάνουμε. Αυτοί τι κάνουν, είναι το ζήτημα. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό με το εμβολιαστικό κέντρο στον Άγιο Νικόλαο. Και από το πρωί περιγράφω έτσι τους ακροατές μας. Φανταστείτε έναν άνθρωπο τώρα από τη Σιτία, από την τοπική κοινότητα, από τις κοινότητες της Σιτίας, ναι, που είναι έξω, άτρο, έτσι, ναι, που θέλουν, ας πούμε, μία και μία μισή ώρα να φτάσουν παραπάνω στον Άγιο Νικόλαο, να κάνουν το εμβόλιο και άντε μία μισή ώρα να γυρίσουν. Πρόκειται για το εμβόλιο της AstraZeneca, όπως ενημερωθήκαμε. Υπάρχουν πάρα πολλά λάθη στο σύστημα. Δεν διορθώνονται όσα εμβόλια είναι της AstraZeneca, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, κυρία Καράβελα. Δεν ξέρω να μας δώσετε και εσείς τα φώτα σας, τι γίνεται και ποιες προσπάθειες. Γιατί γίνεται αυτό, έχει κάτι περίεργο το AstraZeneca, το εμβόλιο και αυτό, πάμε σε ένα εμβολιαστικό κέντρο, έτσι, για δώστε μας τη γενική στην αίσθηση. Να σας πω, το εμβόλιο της AstraZeneca δεν έχει τίποτα περίεργο. Περίεργο ίσως είχε της Pfizer, το οποίο θέλει ειδικές θερμοκρασίες για να διατηρηθεί και όλα αυτά. Mm-hmm. Της AstraZeneca είναι ένα εμβόλιο που διατηρείται όπως όλα τα εμβόλια τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Το πρόβλημα δεν είναι ότι έχει το εμβόλιο ειδικές συνθήκες διατηρής. Το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση, ενώ εξήγηλε εμβολιαστικά κέντρα περίπου πάνω από 1000 mm-hmm. σε όλη την Ελλάδα, και αν θυμάμαι γύρω στα κάτι 65 σε όλη την Κρήτη, δεν προχώρησε mm-hmm. στη δημιουργία αυτών των κέντρων. Με αποτέλεσμα να έχουμε τα προβλήματα που λέτε κι εσείς. Το ζήτημα είναι πιο ότι πολλοί κόσμος θα μείνει χωρίς εμβολιασμό. Γιατί εγώ το βλέπω από στην καθημερινή λειτουργία του φαρμακείου, όπου έρχονται άνθρωποι 60 με 64, τους λες ότι πρέπει να πάνε στον Άγιο Νικόλαο και σου λέει όχι, άστο. Ναι. Μα είναι λογικό, είναι δυνατόν να μετακινηθεί όλος ο πληθυσμός του Ελασσιθίου και μάλιστα βάλτε από τη Ζάκρο για να πάει στον Άγιο Νικόλαο θέλει 2 ώρες. 2 ώρες να πάει και 2 να γυρίσει, βάλτε και τα έξοδα που θα κάνει. Mm-hmm. Είναι δυνατόν να πάει να εμβολιαστεί στο μοναδικό του νομό? Αυτό είναι, για να μην πω εξωφρενικό. Εντάξει, εμείς καταλαβαίνουμε, σαν ΚΚΕ, το έχουμε αναδείξει το ζήτημα, ότι όλη η λειτουργία και ο εμβολιασμός και η αντιμετώπιση της πανδημίας γίνεται κάτω από μια συγκεκριμένη πολιτική που λέει τι, το κράτος να ξοδέψει όσο το δυνατόν λιγότερα. Γιατί ξέρετε πώς γίνεται. Να περισσεύουν χρήματα κεντρικά, να πηγαίνουν στους μεγάλους ομίλους κτλ. Είναι κάτι που έγινε ολοφάνερο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος να ιδρύσει εμβολιαστικά κέντρα. Εμάς η άποψή μας είναι όχι μόνο στις πόλεις, αλλά και στα μεγάλα χωριά. Δεν μπορεί ο άλλος να μετακινείται με όλα τα προβλήματα που έχουν οι μεγάλοι άνθρωποι και τα λοιπά, να πηγαίνει σε ένα μοναδικό εμβολιαστικό κέντρο. Να μην ξεχνάμε ότι ο Άγιος Νικόλαος είναι στο κόκκινο αυτό το διάστημα. Έτσι, πολύ σημαντική παράμετρο. Ναι. Δηλαδή στέλνει όλο τον κόσμο του Λασιθίου να πάει σε μια περιοχή που έχει lockdown. Ναι. Και να μην ξεχάσουμε κιόλας τους ανθρώπους που δεν μπορούν να μετακινηθούν, mm-hmm. που γι' αυτό δεν έχει ληφθεί καμία πρόνοια. Όλοι οι εξαγγελίες ότι θα λυθεί, πώς θα λυθεί δηλαδή. Εκεί τώρα μπορεί να συμβάλλει η τοπική κοινωνία, έτσι, δήμος, φορείς, δηλαδή σε εμάς ξέρω ότι βοηθούν στην Ιερά Πέτρα ο Δήμος και ο Ερυθρός Σταυρός προκειμένου να μετακινηθούν οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα κινητικό.
Ναι, λέω που έτσι, είναι κατάκητη. Ακριβώς. Ναι, σε αυτούς... μεταφέρει ο Δήμος, εγώ αυτό δεν το ξέρω. Ναι, υπάρχει δηλαδή μια τέτοια προσπάθεια, γιατί όλοι θα πρέπει να εμπλακούμε σε αυτή την ιστορία. Αυτό το, θεωρώ. Το ζήτημα είναι ότι επειδή αυτό δεν είναι μόνο στην Ιεράπτρα, στη Σιτία, στον Άγιο Νικόλαο, είναι σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν έχει ληφθεί η πρόνοια για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Και μιλάμε ότι τώρα υπάρχουν άνθρωποι που είναι κατάκητοι στο κρεβάτι. Ναι, δεν μπορούν να σηκωθούν καν. Αυτοί πώς θα μετακινηθούν, με ασθενοφόρο. Δηλαδή είναι λίγο, τι να πω, παράλογο. Αυτές οι κινητές μονάδες δεν έπρεπε από την αρχή να υπάρχει ένας σχεδιασμός που θα... γιατί ξέρουμε ότι αν από τον 75 είναι πολύ μεγάλη πιθανότητα να έχουμε πολλούς ανθρώπους στο κρεβάτι. Mm-hmm. Δεν έπρεπε να υπάρχει ένας σχεδιασμός το πώς αυτοί θα καλυφθούν με τον εμβολιασμό που δεν υπάρχει. Προέκυψε το πρόβλημα, αλλά και πάλι δεν λύνεται. Απλώς ξεχάστηκε και δεν συζητιέται. Mm-hmm. Τι προτείνετε τώρα εσείς, κυρία Καράμπελε, να γίνει, τι προτείνετε να γίνει? Εμείς καταρχήν λέμε ότι θα πρέπει, και αυτά δεν γίνονται κάτω από δηλαδή θέλουν πίεση, από τον κόσμο για να γίνουν. Αλλιώς, αν ήταν να λυθούν από τους αρμοδίους, θα είχαν ήδη λυθεί. Δεν πιστεύω ότι ήδη, δεν το ξέραν στην αρχή, ακόμη δεν το ξέρουν, το ξέρουνε. Αλλά αν δεν υπάρχει πίεση από τον κόσμο για να λυθούν, δεν πρόκειται να λυθούν. Mm-hmm. Είδατε και ας πούμε η αντιμετώπιση που είχαμε εμείς στο Παλαιόκαστρο, όταν προέκυψαν οι σειροές των κρουσμάτων, ήταν ότι θα κλείνουμε και θα συγκαταλείπουμε. Mm-hmm. Όμως κάτω από την πίεση των κατοίκων έγινε και δεύτερη φορά, πώς το λένε, πανέλεγχος, μετριώνται τα λίμματα. Δηλαδή χρειάζεται ο κόσμος να ξεσηκωθεί για να μπορεί να πιέσει να γίνουν αυτά που έχει ανάγκη. Αλλιώς μην περιμένετε. Δηλαδή αν τα αναθέσουμε στους αρμοδίους θα κάνουν αυτά που κάνανε μέχρι τώρα. Κοιτάξτε, είναι ένα μεγάλο ζήτημα με τα εμβόλια. Γιατί είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα και να ξέρουμε ότι οι αργοί ρυθμοί εμβολιασμού πρέπει να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά. Έχει μεγάλους κινδύνους. Mm-hmm. Έχει μεγάλους κινδύνους πρώτον διότι δεν δημιουργείται η περίφημη ανοσία. Mm-hmm. Οπότε αυτό σημαίνει αρρώστιες, θανάτους, ξέρετε όλα αυτά. Mm-hmm. Δεν θέλω τώρα πρωί-πρωί να τα λέω αυτά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το μεγάλος κίνδυνος είναι ότι ο ιός δημιουργεί καινούργια στελέχη, τα οποία δεν ξέρουμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Όσο λοιπόν παρατείνεται αυτή η περίοδος που είμαστε ακάλυπτοι, τους περισσότερους κινδύνους διατρέχουμε. Μάλιστα. Και αυτό είναι παγκόσμιο. Και γιατί, δηλαδή πρέπει ο καθένας από εμάς να αναρωτηθεί γιατί αυτή η έλλειψη των εμβολίων. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι και αυτοί πρέπει να αναφερθούν επιτέλους και ο κόσμος να γνωρίζει. Mm-hmm. Ότι η έλλειψη των εμβολίων οφείλεται ακριβώς γιατί είναι η ιδιοκτησία μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών. Έτσι, αυτοί έχουν την τεχνολογία, αυτοί έχουν και την πνευματική ιδιοκτησία. Ναι, αλλά εμείς τα πληρώσαμε όμως. Αυτό ακριβώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε 2,7 δις για να αναπτυχθούν τα εμβόλια, τα οποία τα πήρανε οι φαρμακοβιομηχανίες και τα έχουν δικιά τους ιδιοκτησία τώρα. Και κρατάνε και την τεχνολογία και την τεχνογνωσία για την παρασκευή των εμβόλιων και εκβιάζουν και πουλάνε και τα βγάζουν στο χρηματιστήριο. Και το θέμα είναι ότι γιατί γίνεται αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή πώς το θέμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση ακριβώς αυτών των μεγάλων ομίλων. Άρα τι θα πάει ενάντια στα συμφέροντα αυτών των ομίλων? Το συμφέρον του λαού και των λαών της Ευρώπης για εμβολιασμό είναι, πώς το λένε, χτυπάει απέναντι στον τοίχο των κερδών αυτών των ομίλων, που δεν δίνει βέβαια ούτε την πατέντα για να υπάρχει παραγωγή εμβολίων. Αν και εμείς πληρώσαμε, ας πούμε, την ανάπτυξη των εμβολίων, δεν τη δίνουν και δεν πρόκειται να τη δώσουν πέρα μόνο αν θα βγάλουν κέρδος από αυτό. Αλλά ούτε και κάνουν επενδύσεις για να μπορέσουν να παραχθούν, δηλαδή να κάνουν καινούργιες γραμμές παραγωγής. Γιατί αυτό πώς να αντικρούει το κέρδος τους. Δεν θέλουν να έχουν λιγότερα κέρδη. Η Pfizer εξήγηλε δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια αύξηση κερδών από τη δικιά μας πλάτη.
Πάντα έτσι όχι γίνεται. Όχι, αυτά τα κέρδη είναι βαμμένα με θανάτους και αρρώσεις και τα λοιπά. Μάλιστα. Οπότε, κυρία Καράμπελα, τι κάνουμε, να πιέσουμε προκειμένου να έχουμε εμβολιαστικά κέντρα. Καλά, στα νοσοκομεία είναι μέχρι τώρα, γίνεται της Pfizer από όσο γνωρίζω. Και αναρωτιέται κανείς, πώς γίνεται, πώς είναι δυνατόν να γίνεται της Pfizer που θέλει αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες ψήξης, ενώ της AstraZeneca που είναι πιο εύκολα τα πράγματα να πηγαίνει σε ένα εμβολιαστικό κέντρο του νομού μόνο στον Άγιο Νικόλαο, είτε από Σιτία είτε από Ιεράπετρα για να εμβολιαστεί ο κόσμος. Αυτό τώρα δημιουργεί, είπαμε, και μια καχυποψία. Είμαστε που είμαστε σε περίεργη περίοδο. Ναι, λέω τώρα, ναι, δημιουργεί όμως ερωτηματικά και ο καθένας τώρα, ανάλογα και με τη φαντασία που διαθέτει, μπορεί να σκεφτεί και να φανταστεί οτιδήποτε. Ναι, να το πούμε όμως και αυτό, ότι της Pfizer δεν υπάρχουν μελέτες για εμβολιασμούς άνω των 65. Αφού δεν υπάρχουν μελέτες, λοιπόν, δεν θα γίνουν οι άνθρωποι πειραματόζωα για να γίνει άνω των 65. Το ζήτημα είναι ότι ο πληθυσμός έως 60 με 65 είναι πολύ αρκετά μεγαλύτερος από τις επόμενες ομάδες. Τι θα έπρεπε? Να υπάρχουν περισσότερα εμβολιαστικά κέντρα σε σχέση με το εμβόλιο της Pfizer. Και νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να γίνουν, γιατί δεν θέλουν τις ίδιες συνθήκες διατήρησης. Ο φαρμακευτικός σύλλογος, εδώ κυρία Καράμπελα, μπορεί να πιέσει προκειμένου να αλλάξει αυτό, να μην υπάρχει, να μην είναι μόνο όλοι στον Νικόλαο. Όλοι μπορούμε να πιέσουμε. Όλοι, και οι ιατρικοί σύλλογοι, και οι φαρμακευτικοί σύλλογοι και όλοι οι σύλλογοι και τα σωματεία που υπάρχουν οργανωμένα μπορούν να πιέσουν. Και να πούμε και για το Ροπέθιο, στο οποίο δεν υπάρχει κανένα εμβολιαστικό κέντρο. Σωστά, ούτε για το λέτε Pfizer, και... ούτε για την Άστρα. Και είχε βγει ο δήμαρχος τις προηγούμενες μέρες. Μάλιστα, εκεί είναι και ο... ένας από τους πρώτους δήμους στην Ελλάδα που έχει ανθρώπους υπερήλικες. Είχαμε και δύο κρούσματα τις προηγούμενες μέρες κορονοϊού, οπότε καταλαβαίνουμε όλη την επικινδυνότητα τώρα εκεί. Έτσι. Περιμένουμε να έρθει η ανοσία της Αγέλης, μου φαίνεται, χωρίς εμβολιασμούς. Με τα θύματα όμως, γιατί έτσι έχει η ανοσία της Αγέλης, έχετε με πάρα πολλά θύματα. Ακριβώς. Εγώ τώρα, επειδή δεν θέλω να εκμεταλλευτώ πολύ το χρόνο σας, αλλά επειδή θέλω να μείνει και κάτι, σαν να βάλει έναν κόσμο σε σκέψη, γιατί το ΚΚΕ έχει και άποψη, έχει και πρόταση, και θα πρέπει κάποια στιγμή να συζητιέται ανάμεσα στον κόσμο, γιατί είναι, νομίζω, κατά την άποψή μας, είναι η πρόταση που εξυπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα και δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων και της οικονομίας, όπως εκτιμούν οι άλλες δυνάμεις. Θα ήθελα να πω, λοιπόν, ότι θα πρέπει ο καθένας να σκεφτεί τώρα, είναι κρίσιμη στιγμή και έδειξε όλη τη κοίμια αυτού του συστήματος που ζούμε. Θα πρέπει, λοιπόν, να σκεφτεί ότι τι θέλει. Θέλει, ας πούμε, το εμβόλιο να είναι κοινωνικό αγαθό, ή θέλει να είναι εμπόρευμα που θα παράγεται όποτε και όταν έχουν ανάγκη για κέρδη οι εταιρείες. Χρειάζεται έναν φορέα που να έχει κοινωνικοποιημένο, που να παράγει με σχέδιο εμβόλια και το φάρμακο σαν αγαθό, ή θέλει να έχει μια εγχώρια φαρμακοβιομηχανία όπως είναι τώρα στην Ελλάδα, που δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός για παραγωγή εμβολίων στην Ελλάδα, γιατί είναι προσανατολισμένη όλη η βιομηχανία, η φαρμακοβιομηχανία της Ελλάδος, κυρίως στις εξαγωγές, που φέρνει και κέρδη περισσότερα και τα λοιπά για την παραγωγή φαρμάκων. Δηλαδή, ή ας πούμε, λέμε τώρα με τα κρούσματα που έχουμε και που περάσαμε, αυτό που περνάμε στον Άγιο Νικόλαο, αυτό που περάσαμε εμείς στο Παλέκαστρο και το είδαμε πολύ καθαρά όλοι μας. Θέλουμε μια σοβαρή χνηλάτιση που δεν γίνεται. Δηλαδή, κάνουμε χνηλάτιση με rapid test, μα δεν γίνεται. Η επιστημονική κοινότητα όλη λέει ότι η χνηλάτιση γίνεται με μοριακά. Θέλουμε, λοιπόν, σοβαρή χνηλάτιση και θέλουμε να γίνεται επιτήρηση με τα rapid test και να γίνεται απομόνωση στοχευμένη, ή τα γενικά lockdown όπως μας μάθαμε, όπως θα είδαμε το προηγούμενο διάστημα και τώρα. Έτσι, και να κλείσει, άνοιξε, με ό,τι επιπτώσεις έχει αυτό στη ζωή μας, στη ψυχολογία μας, στη τσέπη μας. Λοιπόν, και θέλουμε και το κύριο
Και το πιο σοβαρό είναι θέλουμε μία πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας τελεχωμένη και αναπτυγμένη παντού, στα χωριά, στα κέντρα υγείας στην πόλη, με υγειονομικό προσωπικό και εξοπλισμό, το οποίο θα ήταν ένα εμπόδιο σοβαρό στην διάβαση της πανδημίας, αν είχαμε πρωτοβάθμια αναπτυγμένη. Θα μπορούσε η πανδημία να είχε σε μεγάλο βαθμό έλεγχη αν υπήρχε πρωτοβάθμια. Ή θέλουμε ένα στα κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρία που ουσιαστικά δεν λειτουργούν και νοσοκομείο που τρέχουν οι γιατροί από τη μία δομή στην άλλη. Μάλιστα. Λοιπόν, να, το αφήγε σκέψη, κυρία Καράβελα. Ναι, είναι ζητήματα που πρέπει ο καθένας μας να αποφασίσει πώς θα τα παλέψει. Και εμείς δεν λέμε αυτά, δεν τα θέλουμε ούτε στη Δευτέρα Παρουσία που λένε κάποιοι, ούτε στο σοσιαλισμό που έτσι κι αλλιώς προς τα εκεί θα πάει η κοινωνία, δεν έχει άλλη επιλογή, αλλιώς έχει την επιλογή της βαρβαρότητας. Εμείς θα θέλουμε στο τώρα. Μπορούμε να γίνει τώρα, μπορούμε να τα παλέψουμε τώρα, αλλά σημαίνει ότι θα είναι ο καθένας από εμάς, θα λάβει το μερίδιο της ευθύνης που του πρέπει και θα πρέπει να τα πετύσει, να τα διεκδικήσει μέσα από συσπυρώσεις, μέσα από τους συλλόγους, μέσα από όπου μπορεί να τα διεκδικήσει. Λοιπόν, μεγάλες συζητήσεις. Ωραία. Κύριε Καράβελα. Το καταλάβουμε. Λοιπόν, ωραία, ωραία. Να είστε καλά. Καλημέρα στη Σιτία. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν για τα εμβολιαστικά κέντρα, φίλες.